Ξεκινάει η προετοιμασία, το δεύτερο βασικό στάδιο. Θέλουμε να ρωτήσουμε έστω και νωρίς, 19 μέρες μόνο διακοπές, για τη νέα χρονιά που ξεκινάει και για την προετοιμασία με τον Τούντορ, τον νέο προπονητή, τα συμπεράσματά του και τι άλλο θέλει να μας πει. Είναι μια νέα σεζόν, μια νέα αρχή με ένα νέο προπονητή. Πρέπει να έχουμε τη σωστή νοοτροπία, την νοοτροπία του μαγειτή, σωστή ψυχολογία. Θα έχουμε καινούριους ποδοσφαιριστές. Θα παλέψουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να ανταγωνιστούμε για το τίτλο και να έχουμε επιτυχίες. Σας αγχώνει το ότι 16 Ιουλίου πρέπει ο ΠΑΟΚ να δώσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι? Όχι, γιατί έχουμε ξεκινήσει νωρίς την προετοιμασία. Προπονούμαστε ήδη σκληρά. Έχουμε 2 εβδομάδες μπροστά μας στην Ολλανδία και πιστεύω ότι θα μπορούμε να είμαστε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Το ίδιο είναι σημαντικό το γεγονός ότι ξεκινάει η προετοιμασία με την ομάδα, ότι μετά την περιπέτεια στο Κατάρ ξεκινάει κανονικά σε μια ευρωπαϊκή ομάδα που είναι. Είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με πέρσι. Έρχεται, μπορεί να ήταν λίγες οι διακοπές, αλλά έρχεται, ξεκινά από την αρχή με την ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γνωρίζει πλέον τους πάντες. Έχει την ψυχολογία που χρειάζεται και θέλει να βοηθήσει πολύ την ομάδα να πετύχει κάτι σημαντικό. Μπορεί να εντοπίσει τις πρώτες διαφορές σε σχέση με πέρυσι, με τον νέο προπονητή, με τον κύριο Άρνεσον? Πρέπει να ξεχάσουμε την περσινή σεζόν. Έχει φύγει, ανήκει στο παρελθόν. Πρέπει να κοιτάξουμε στο σήμερα, να έχουμε μια καινούργια ζωή, μια καινούργια σεζόν με τη σωστή φιλοσοφία που χρειάζεται ο σύλλογος.